Σήμερα εδώ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε μια πρώτη συνάντηση το σωματείο, το νεοσυσταθένα σωματείο ΑΜΕΑ της περιοχής μας και του Δήμου μας με εκπροσώπους του κεντρικού οργάνου του σωματείου της Αθήνας και του περιφερειακού. Συγκεκριμένα συναντήθηκαν τα μέλη του Προεδρείου του νεοσυσταθένα σωματείου με τον Πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου της Αθήνας και με τον περιφερειακό Πρόεδρο της περιοχής της Κρήτης. Από ό,τι συζήτησαν, ο σκοπός ήταν να κάνουν μια πρώτη επαφή το Προεδρείο του Νεοσυστήματος Σωματείου με το Κεντρικό Προεδρείο και το Περιφερειακό, ώστε να ξεκινήσουν την οργάνωση ενός σωματείου που ομολογουμένως έχει ένα καθοριστικό ρόλο στην περιοχή, μια και τα ΑΜΕΑ είναι μια ειδική κατηγορία συνανθρώπων μας, οι οποίοι τόσα χρόνια ήταν στο περιθώριο και τώρα με δικιά τους πρωτοβουλία, εδώ και κάποια χρόνια, έχουν αποφασίσει να μπουν στο προσκήνιο και να διεκδικήσουν αυτά που τους οφείλει το κράτος. Έτσι λοιπόν είχαμε αυτή τη συγκέντρωση εδώ πέρα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα και για, νομίζω και για όλους να γίνονται τέτοιες δημιουργίες σωματείων και τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να μπορεί ο κάθε ένας πολίτης που για κάποιους λόγους και για κάποια αναπηρία βρίσκεται στο περιθώριο, να μπορεί πια να διεκδικεί αυτά τα οποία πρέπει να πάρει, μια και στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία οι ομάδες αυτές έχουν ακόμα περισσότερες, δοκιμάζονται ακόμα περισσότερο και έχουν πολύ περισσότερες υποχρεώσεις και ανάγκες. Νομίζω δηλαδή ότι η προσπάθεια αυτή είναι πολύ πολύ σημαντική. Εμείς σαν Δήμος θα σταθούμε δίπλα στο σωματείο όπως στεκόμαστε κάθε σωματείο, θα βοηθήσουμε την προσπάθεια. Ήδη μας έχουν ζητήσει να τους παραχωρήσουμε μια αίθουσα στην έδρα του σωματείου που είναι στην περιοχή της Ζήρου, ώστε να μπορούν να λειτουργούν εκεί. Θα το κάνουμε βεβαίως και με μεγάλη ευχαρίστηση και γενικά θα συμπαρασταθούμε ώστε να μπορέσουν και αυτοί να εκπληρώσουν το σκοπό και το στόχο τους. Περισσότερα νομίζω ότι θα μπορούσε να συζητήσει και με τους ίδιους τους καλεσμένους, οι οποίοι ομολογουμένως είχαν μια πολύ ενδιαφέρουσα έκφραση και άποψη και τοποθετήθηκαν σε θέματα τα οποία αφορούν ένα μεγάλο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Είμαστε προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή από τις 14 Ιανουαρίου και 14 Ιουνίου κάναμε εκλογές, κάναμε συγκρότηση και βγάλαμε ΔΣ και Ελεκτική Επιτροπή στις 15 Ιουνίου. Ποιος είναι ο βασικός στόχος του σωματείου? Έχουμε πολλά πράγματα. Δηλαδή, με λεπτομερώς θα σας πω. Δίνουμε μια κάρτα η οποία είναι να μην πληρώνει το νοσοκομείο τα 5 ευρώ. Είναι για προτεραιότητα σε όλους τους φορείς, σε τράπεζες, σε δημοσίες υπηρεσίες, όλα αυτά. Δίνουμε τρόφιμα. Επίσης, μπορούμε να δώσουμε σε αυτούς που είναι από 67% μειώνουμε νερό και ΔΕΗ και βγάζουμε και μια κάρτα που είναι μειωμένη για εισιτήριο λεωφορείων και άμα είναι από 80% και πάνω είναι για καράβι. Αυτά και αργότερα ό,τι άλλο προκύψει που έχω ακούσει ότι μπορεί να αυτό και για εμπορικό σύλλογο να βρούμε, να παίρνουν από σούπερ μάρκετ μειωμένο ψώνια και από κρεοπολείο. Έχει ορισμένα προβλήματα εδώ τα σωματεία γενικά. Έχουν κόψει ορισμένες συντάξεις, έχουν κόψει ορισμένα ΕΚΑΣ, έχουν πάρα πολλά αυτά και πρέπει να τα τακτοποιήσουμε. Γιατί πρέπει, είναι υποχρεωτικό να τακτοποιηθούν όλα αυτά. Είστε δηλαδή σε συνεργασία και με την Ομοσπονδία της Κρήτης και της Ελλάδας? Ναι, με όλα είμαστε συνεργασία. Και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βάρδα Καστάνη, βέβαια, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΑΜΕΑ. Τον κύριο Βιδάκη, ο οποίος ήταν το πρώτο χέρι για μας και μας στηρίζει και μας στήριξε και θα μας στηρίζει από τις 14 Ιανουαρίου μέχρι τώρα. Και μας έχει κάνει και πολλές προσφορές. Και έχουμε τον κύριο Κουβαράκη, ο οποίος μας έδωσε στις 15 Ιουνίου την προσφορά του στα Ξύγαλο. Τον κύριο Πετρουλάκη, όπως μας έδωσε το Πολιτιστικό Σύλλογο και πήγαμε εκεί και κάναμε τις εκλογές μας. Ευχαριστούμε όλους σχεδόν, πάρα πολύ τους ευχαριστούμε όλους και το Δήμο της Ιτίας που μας έδωσε την παραχώρηση στη Ζήρο και κατασταθήκαμε, το οποίο και κυριότερον, εκεί που δεν το έχουμε πει και το λέω τώρα, φιλοξενούμε τον αγροτικό γιατρό εκεί μέσα. Γιατί ήταν πρώτο χέρι εκεί.
Και μετά μπήκαμε εμείς. Αυτά. Πώς είχαμε λύνει να πάρουμε το σύλλογο? Αυτή τη στιγμή έχουν γραφτεί 96 μέλη. Και συνεχίζουμε και γράφουμε. Περιμένω τώρα να γραφτούν 10 ακόμα. Και συνεχίζω. Πώς θα έρθει σε επαφή μαζί σας κάποιος που είναι γραφτή? Θα σας πω. Δίνω το τηλέφωνό μου. Με παίρνουνε, τους λέω ότι αυτά θέλω, τα στοιχεία, χαρτιά, ξέρω εγώ ότι είναι, και με παίρνουν τηλέφωνο, έχουν έτοιμα, κατεβαίνω εγώ στη θητεία, επειδή κατεβαίνω κάθε φορά, και κάνω αμέσως και την κάρτα. Πληρώνει τη συνδρομή τους 10 ευρώ, είναι κάθε χρόνο. Θα ανανεώσω με την καινούργια συνδρομή 15, το 15 από τον Ιανουάριο αμέσως. Αλλά δεν θα έρθουν οι ανθρώποι να με ψάχνουν, εγώ κατεβαίνω και τους ψάχνω. Να πούμε το τηλέφωνο σας. 69-80-87-25-36 και 69-86-67-37-11. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για το Σωματείο του Δήμου Σιτίας με έδρα της Δήμου. Γιατί λέω ιστορική μέρα? Διότι ξεκινήσαμε το Γενάρη του 2014 με τη συνεργασία εδώ πέρα μιας προσωρινής διοίκησης, και τον Ιούνιο μήνα είχαμε καταφέρει να έχουμε ολοκληρώσει ένα σύλλογο, το οποίο ήδη έχουν γραφτεί γύρω στα 95 άτομα, που για μένα είναι πρωτόγνωρο αυτό στα ελληνικά δεδομένα, να ξεκινήσει ένα σύλλογο, ας πούμε, και σε 6 μήνες να είναι τακτοποιημένο το καταστατικό, τα πάντα όλα. Από ό,τι βλέπω είναι πάρα πολύ συνεργάσιμα τα άτομα που έχουν ανακατευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα έχουν τη συμπαράσταση τη δικιά μου σαν πρόεδρος της Περιφέρειας Κρήτης, τα ΑΜΕΑ, θα τους βοηθήσουμε, θα προσπαθήσουμε να γραφτούν όλα τα άτομα τα οποία είναι στην αφάνεια και δεν παρουσιάζονται, διότι το σκέφτονται αυτό το πράγμα να μην πούνε ότι είναι ανάπηροι. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω και να τα ακούσουν όλοι, ότι να είναι υπερήφανοι για τους εαυτούς τους όλα τα άτομα που έχουν μία αναπηρία, και να ξέρουν ένα πράγμα, ότι δεν είμαστε άτομα δευτέρας διαλογής επειδή έχουμε αναπηρία. Είμαστε όπως όλοι οι υγιείς, γιατί κάποτε είχαμε και εμείς την υγειά μας. Δουλέψαμε και σαν επαγγελματίες και σαν ιδιότητες τα πάντα, αλλά τέλος πάντων η τύχη τα έφερε λίγο, ας το πούμε, δεν λέω τη λέξη στραβά, γιατί αυτά τυχαίνουν στους ανθρώπους. Μας τα έφερε έτσι η τύχη, ας το πούμε, να έχουμε ένα πρόβλημα υγείας τώρα. Τώρα θα κοιτάξουμε να ζούμε με τα προβλήματά μας, να κάνουμε την καλή ζωή, να υπακούμε τυφλά τους θεράποντες γιατρούς μας, και από εκεί και πέρα, ας το πούμε, ο Θεός είναι μεγάλος και έχει για όλο τον κόσμο. Να σημειώσω σε αυτό το κομμάτι ότι εμείς προσφέρουμε εθελοντισμό, είμαστε μη κερδοσκοπικά σωματεία. Εγώ για τον εαυτό μου μπορώ να πω και να το ακούσουν όλοι, ότι το τηλέφωνο μου ανά πάσα στιγμή μπορούν να το πάρουν και να με ενοχλήσουν όποια ώρα και να είναι στο γραφείο ή και στο σπίτι ακόμη. Να ξέρουν ότι το γραφείο στο Ηράκλειο είναι Σολομού, Σολομού 14, στις εργατικές κατοικίες στην Αγία Κατερίνη στις Πατέλες, και εκεί θα με βρουν από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1.30 το μεσημέρι επί καθημερινής βάσης. Είμαι εθελοντής. Έχω τάξει τον εαυτό μου για τους συνανθρώπους. Θα τους βοηθάω να περνάνε ευτυχισμένα τη ζωή τους. Για μένα προσωπικά, και έχοντας υπηρετήσει αυτόν τον χώρο από τη θέση του Προέδρου τα τελευταία 20 χρόνια, η επίσκεψή μου σε ένα σωματείο που μόλις έχει ιδρυθεί είναι προσκύνημα στην προσπάθεια των ατόμων με αναπηρία μιας κοινωνίας να απελευθερωθούν, να αυτοοργανωθούν, να αποκτήσουν αυτοδιάθεση. Θεωρώ ότι αυτό που έγινε εδώ με την εξαιρετική συνδρομή του Προέδρου της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Κρήτης του Γιώργου του Βιδάκη, αλλά και την πολύ καλή δουλειά των συναδέλφων μου της Επιτροπής και τώρα του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Σωματείου, θα δημιουργήσει σιγά σιγά διαφορετικές συνθήκες παρουσίας, δράσης, συμπεριφοράς των ίδιων των ατόμων αμφιβολίας του οικογενειών, αλλά και θα αλλάξει δραματικά, ριζικά, ουσιαστικά την αντίληψη
της τοπικής κοινωνίας, των πολιτών της περιοχής απέναντι στα ζητήματα της αναπηρίας. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με το Διοικητικό Συμβούλιο θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους μας, όπως το ΚΕΠΑ, συντάξεις, ΕΚΑΣ κλπ. Αυτό που εγώ είπα και επαναλαμβάνω και από το κανάλι σας είναι ότι η Συνομοσπονδία και εγώ προσωπικά θα είμαστε δίπλα τους, όχι για να πάρουμε τη θέση τους στη Σιτία, αλλά δίπλα τους για να είναι αυτοί μπροστά στον αγώνα, στην προσπάθεια, στην πράξη κοινωνικής απελευθέρωσης που συνιστά η ίδρυση ενός σωματείου ατόμων με αναπηρία στην περιοχή. Και θεωρώ επίσης ότι και η στάση της Δημοτικής Αρχής μας δίνει δείγματα καλά γραφής ότι θα μπορεί να υπάρξει μια εξαιρετική συνέργεια και εταιρική σχέση μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και του Σωματείου από τη μεριά μας, από την Περιφερειακή Ομοσπονδία και από την Συνομοσπονδία από την Αθήνα, έτσι ώστε στη Σιτία σιγά σιγά, σίγουρα και σταθερά να δημιουργήσουμε, να πρωταγωνιστήσουμε μέσω των συναδέλφων μας σε πρωτοβουλίες, δράσεις και ενημερωτικές εκστρατείες που θα βάλουν τα ζητήματα της αναπηρίας στη σωστή τους διάσταση, που θα βάλουν τα ζητήματα της αναπηρίας στην λογική, τη μόνη λογική που είναι αποδεκτή παγκοσμίως σήμερα, στα δικαιώματα. Η αναπηρία είναι υπόθεση δικαιωμάτων. Η αναπηρία δεν είναι ούτε κατάρα, δεν είναι ούτε ανάθεμα. Και θέλω από την εκπομπή σας, από το κανάλι σας, να καλέσω κάθε πολίτη της περιοχής, κάθε οικογένεια της περιοχής που έχει στους κόλπους της άτομο με αναπηρία ή άτομο με χρόνια πάθηση, να αγκαλιάσουν το σωματείο, να το δυναμώσουν σε μια δημοκρατική πλουραλιστική κοινωνία. Η συλλογική φωνή κάνει τη διαφορά. Είναι πολύ σημαντικό που ευωδόθηκε προσπάθεια των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, των ανθρώπων με κάποιες ιδιαιτερότητες, οι οποίοι αποφάσισαν να δράσουν συλλογικά στην περιοχή μας και έτσι να ιδρύσουν αυτό το νέο σύλλογο ατόμων αμαίας στην περιοχή του Δήμου Σιτίας. Εμείς από την πλευρά του Δήμου Σιτίας είμαστε αρρωγοί στην προσπάθειά τους. Θα είμαστε δίπλα τους σε κάθε βήμα, σε κάθε βοήθεια που θα χρειαστούν. Έχουμε δείξει τη βούληση και γίνεται μια προσπάθεια να στεγαστούν σε κάποιες εγκαταστάσεις του Δήμου για να έχουν την έδρα του στα γραφεία τους, που είναι πάνω σε κάποιους χώρους του Δήμου στη Ζήρο. Βέβαια, λόγω των εκλογών τώρα δεν γίνονται δημοτικά συμβούλια για να πάρθει και μια τέτοια απόφαση επίσημα. Αλλά νομίζω ότι θα τεθεί το επόμενο διάστημα, ξεκινώντας και η νέα θητεία της Δημοτικής Αρχής. Να ευχαριστήσουμε τόσους ανθρώπους που συνέβαλαν στο να ιδρυθεί αυτός ο σύλλογος από εδώ, από την περιοχή μας. Και να ευχαριστήσουμε και για τη συνεδρίαση που ήρθε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης, που ήρθαν στη σημερινή συνάντηση και συζήτηση. Υπάρχει και χρηματική έτσι, βοήθεια προς το Σύλλογο από την πλευρά της Ομοσπονδίας, οπότε τους ευχαριστούμε και γι' αυτό. Και νομίζω ότι κάτι πολύ ένα σημαντικό βήμα και όσοι άνθρωποι, νομίζω, θα πρέπει, όσοι άνθρωποι είναι, νομίζω ότι χρειάζονται βοήθεια, δεν θα πρέπει να το κρύβουν, μπορούν να, είτε να γίνουν μέλη είτε να απευθυνθούν στο Σύλλογο, αλλά και στην Περιφερειακή Διεύθυνση, στην Ομοσπονδία, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες και νομίζω ότι θα πρέπει μέσα από τη συλλογική προσπάθεια τα άτομα με ιδιαιτερότητες να βοηθηθούν και να υπάρχει συνεργασία και να κάνουν έτοιμα για αυτά που δικαιούνται. Και εμείς θα είμαστε δίπλα τους ό,τι χρειαστούν.